έχουμε την προσπάθεια του προδρόμου του σημερινού ΣΕΒ να στήσει την οργάνωση 3Ε. Εθνική Ένωση Ελλάς, επίσημα, Έλληνες εξοντός από Εβραίους, όπως ήταν πιο γνωστή στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει έγγραφο επίσημο, υπογραμμένο από τον Λοβέρδο, δεν έχει σχέση με τον σημερινό Λοβέρδο, τραπεζίτης ήταν, και άλλα μέλη του Προεδρείου του τότε ΣΕΒ, που ζητούν να ενισχύεται η 3Ε. Δημοσιεύτηκε στο ριζοσπάστη πρωτοσέλιδα αυτό το αντίγραφό του, δεν διαψεύστηκε. Φοβούνταν την κοινωνική αναταραχή και προσπαθούσαν να φτιάξουν ένα αντίβαρο στη βάση. Το πρόβλημα του αστικού καθεστώτος είναι ότι οι αστεί είναι μια μικρή μειονότητα. Δεν μπορούν μόνοι τους να χτυπήσουν ένα μαζικό κίνημα. Χρειάζονται λοιπόν από τη μια μεριά να διασπάσουν αυτούς που αντιδρούν στην απαλλοτριωτική συσσόρευση, για να χρησιμοποιήσουμε έναν όρο του David Harvey, δηλαδή στην συσσόρευση του κεφαλαίου μέσα από την αρπαγή και την κλοπή των περιουσιών των φτωχότερων. Για να το κάνουν αυτό, προσπαθούν να στήσουν ένα αντίπαλο μαζικό κίνημα, το οποίο χρησιμοποιεί τις οργανωτικές μεθόδους και τα συνθήματα της αριστεράς, με παραλλαγές όμως. Αντί να στρέφεται κατά του καπιταλισμού, στρέφεται κατά του εβραϊκού καπιταλισμού, για παράδειγμα. Ή είναι μεν μαζικό κίνημα, αλλά ταυτόχρονα έχει και την αρχή της ηγεσίας. Έτσι είναι το φασιστικό κίνημα. Προσπαθούν λοιπόν να το στήσουν αυτό από μια μεριά για να διασπάσουν αυτούς που αντιδρούν στην πολιτική συσσόρευση και συγκέντρωση του κεφαλαίου, και από την άλλη μεριά για να στρέψουν αυτό το κίνημα ενάντια στα άλλα κινήματα που διεκδικούν τον έλεγχο του δημόσιου χώρου. Αυτή είναι η λειτουργία του φασιστικού κινήματος.